Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Μαρινέζο, καλησπέρα σας. Τηλεφωνούμε βεβαίως από τα μέσα του ομίλου Αγρίνιο 365 Media Group, Antenna Star και Αγρίνιο Times, για να σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια δήλωση, μια τοποθέτηση για το πώς απαντάτε ως αρμόδιος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για αυτά από τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Καλησπέρα κύριε Μάζη. Αν εννοείται για το χθεσινό συμβάν, ήμουν και εγώ στην πλατεία Δημοκρατίας, γιατί γίνονταν το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών. Ενημερώθηκα από τους πολίτες, το παιδί βέβαια είχε φύγει ήδη για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Θα προσπαθήσω σήμερα να έρθω σε επικοινωνία με την οικογένειά του, στην οποία στέλνω τη συμπάθειά μου και τις ευχές μου για περαστικά και να τους ενημερώσω και από αυτό το βήμα ότι ο Δήμος Αγρινίου θα είναι δίπλα στην οικογένεια του θύματος για όπου μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει. Όσον αφορά το γεγονός, προσπαθούμε να βρούμε ποιο ήταν αυτό το σκηνή το οποίο επιτέθηκε στο συγκεκριμένο παιδάκι, γιατί πολλές φορές δεν είναι όλα τα σκυλιά αδέσποτα. Μπορεί να είναι και κάποια δεσποζόμενα τα οποία αναφέθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Αυτό... Σε κάθε περίπτωση όμως... Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ως αυτήν την ώρα, αν μιλάμε για δέσποτο ή δεσποζόμενο. Δεν έχω ενημερωθεί καθόλου για το σκυλί. Mm-hmm. Περιμένω κι εγώ από τις αρμόδιες αρχές να με ενημερώσουν. Πάντως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ακόμα για το ποιο σκυλί ήταν αυτό το οποίο επιτέθηκε στο συγκεκριμένο νεαρό, ούτως ώστε να δούμε και από το τσιπ αν πράγματι αυτό το σκηνή ήταν αδέσποτο, αν ανήκει στο Δήμο Αγρινίου ή αν ανήκει σε κάποιον άλλον ιδιοκτήτη. Εσείς ως Δήμος Αγρινίου και εσείς κύριε Μαρινέζο ως αρμόδιος σε αυτά τα θέματα, θεωρείτε ότι είχατε από την πλευρά σας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε? Υπήρξαν τα μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο απρόοπτο σαν και αυτό το οποίο σημειώθηκε χθες το βράδυ? Κοιτάξτε να δείτε, η υπηρεσία μου είναι πάντα 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεση των πολιτών. Είναι πάντα σε φυλακή, ούτως ώστε να, όταν ενημερώνεται για κάποιο συμβάν, να εμφανίζεται και να απομονώνει τα αδέσποτα. Και είναι ενημερωμένη για τις εκδηλώσεις, ειδικά για τις σημερινές και μετά από αυτό το συμβάν. Ακόμα και σήμερα να είναι σε φυλακή κατά όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Βέβαια αυτό έγινε εκτάκτος, δεν έχει ξανασημειωθεί κάτι ανάλογο στο κέντρο της πλατείας και ειδικά σε εκδηλώσεις. Και ευελπιστούμε σύντομα να δοθεί λύση άμεση και για το συγκεκριμένο σκυλάκι, να βρούμε ποιο ήταν αυτό το σκυλί. Αλλά το βασικότερο, να μην υπάρχουν ξανά τέτοια φαινόμενα. Και βεβαίως μιλάμε για ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί, χθες να είχαμε αυτό το συμβάν και είναι ευτύχημα που περιορίστηκε η ζημιά, ας το πούμε έτσι, μόνο με ένα δάγκωμα στο αυτί. Ωστόσο, μιλάμε για ένα θέμα το οποίο, όπως έχουμε θίξει και εμείς μέσα από τα μέσα μας και το ξέρετε πολύ καλύτερα κι εσείς, δεν είναι τωρινό. Είναι ένα, επί της ουσίας, άλλο το θέμα αυτό με τα αδέσποτα. Τι κάνει γι' αυτό, τι έχετε κάνει, τι κάνετε γι' αυτό πρακτικά δηλαδή, πέραν από το καταφύγιο φαντάζομαι το οποίο έτσι ετοιμάζεται? Καταρχήν ξεκινάμε από τη ρίζα του προβλήματος. Mm-hmm. Έχει ενεργοποιηθεί η Δημοτική Αστυνομία εδώ και πάρα πολύ καιρό και κάνει ελέγχους σε δεσποζόμενα ζώα, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα προβλήματα στα αδέσποτα. Κάνει ελέγχους για τα τσιπ και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου που συνοδεύει το σκύλο του, δεν το συνοδεύει μαζί με το βιβλιάριο και το τσιπ, το οποίο να είναι δηλωμένο στην αρμόδια αρχή, θα του επιβάλλεται το πρόστιμο. Ήδη έχουν πέσει τα πρώτα πρόστιμα από τη Δημοτική Αστυνομία, εδώ και αρκετό καιρό. Και εκτός αυτού, ο Δήμος Αγρινίου είναι υπεύθυνος και για τη στήρωση όλων των αδέσποτων, ούτως ώστε να μην έχουμε φαινόμενα συνεχούς αναπαραγωγής. Έπειτα, ο Δήμος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία στήριξη από την πολιτεία, από δικό του προϋπολογισμό, για περίθαλψη όλων αυτών των αδεσπότων και για τη στήρωση, δαπανά περίπου το χρόνο από 70 έως 80.000 ευρώ, σύν τη σύντηση αυτών. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πιο βασικά που πρέπει να γίνουν.
ούτως ώστε σιγά σιγά να εξαλείφονται οι περιπτώσεις των αδέσποτων. Γιατί αν δεν πάρουμε τα σωστά μέτρα ως προς τον έλεγχο της σήμανσης των σκύλων και ως προς τις στηρώσεις, δεν θα μας φτάνουν όχι ένα καταφύγιο, κύριε Μάζη, αλλά ούτε 50. Όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Αυτό είναι το βασικότερο. Και ο Δήμος δαπανά λεφτά σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα είμαστε και στην προσέγγιση ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό πρώτα απ' όλα απέναντι στους πολίτες, αλλά και στα αδέσποτα, γιατί και η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα δείχνει και την παιδεία μας, έτσι. Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε και εμείς και ευχόμαστε πάνω απ' όλα να ήταν... Θα είμαστε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι το παιδί να είναι καλά. Θα αναλάβουμε κάθε ευθύνη που μας αναλογεί και με το παραπάνω. Και σαν Δήμος Αγρινίου θα φροντίσουμε και όπως και φροντίζουμε μέρα από τη μέρα να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Όχι μόνο επιθετικότητας, αλλά και φαινόμενα πολλών αδέσποτων τα οποία να βρίσκονται στον ιστό της πόλης και στα γύρω χωριά. Και αυτό γίνεται μόνο με σωστό έλεγχο και με τις στηρώσεις οι οποίες την περασμένη χρονιά ήταν γύρω στους 130. Φέτος φιλοδοξούμε ότι θα ξεπεράσουμε τις διπλάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν κατατοπιστικό εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.